Κύριε Δήμαρχε, κύριε Γενική Γραμματέα του Δήμου Πρεβενών, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί Συμβούλοι, κύριε πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι, χρόνια μας πολλά σε όλους με την ευλογία που πήραμε από τον μεγάλο Εσπερινό, τον αρχιερευτικό που τελέστηκε, βοήθειά μας ο Άγιος. Ευχαριστούμε που για άλλη μια χρονιά όλοι σας τιμάτε τη γιορτή αυτή και κάθε χρόνο βλέπουμε όλο και πιο νέα πρόσωπα και μας δίνετε χαρά και κυρίως τους ανθρώπους εδώ πέρα που όλο όπως ξέρετε σε όλα τα χωριά λιγοστεύουν και έχουν μείνει μόνο οι υπηρήλικες και λίγοι νέοι. Ελπίζουμε κάθε εκδήλωση που γίνεται, ειδικά οι εκδηλώσεις που έχουν και την ευλογία του Θεού, να είναι και για ωφέλεια γενικότερη και του χωριού μας και του νόμου μας και της Μακεδονίας μας και της πατρίδας μας, που τόσο έχουμε ανάγκη πλέον στους καιρούς που είμαστε. Θα ξεκινήσουμε την εκδήλωση τιμώντας τον συγχωριανό μας ταξίαρχο τεθωρακισμένων εν αποστρατεία, κύριο Χρήστο Χασιώτη. Και τον Βασίλειο Χλωρό, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει, που χάρη σε αυτούς τους δύο υπήρξε η ιδέα στο να κάνουμε ένα μνημείο μέσα στην Προεδρική Φρουρά, κυρίως στο στρατόπεδο της Προεδρικής Φρουράς, χάρη στο οποίο κινήθηκαν οι διαδικασίες έτσι ώστε το 2018 να ανακηρυχθεί επίσημα ο Άγιος μας προστάτης της Προεδρικής Φρουράς. Η αδελφότητα είναι ένα ιστορικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1863 στην Κωνσταντινούπολη με μεγάλη εθνική προσφορά και τοπική εδώ πέρα. Δεν είναι ώρα όμως να πούμε αυτά τα πράγματα, αλλά είναι παρούσα όπως ήταν τότε και σήμερα σε όλα αυτά που έγιναν. Και η υπόθεση αυτή της αναγνώρισης του Αγίου, της επίσημης αναγνώρισης του Αγίου ως προστάτη της Προεδρικής Φρουράς, είναι ένα γεγονός που συνέβαλε τα μέγιστα και η αδελφότητα καθώς συγκέντρωσε τα χρήματα από όλους εσάς, από το υστέρημά σας, έτσι ώστε να γίνει. Λοιπόν, θα παρακαλούσα τον κύριο Χρήστο Χασιώτη να έρθει να παραλάβει τις δύο πλακέτες και για τον Βασίλη. Σεβασμιότατε κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συγχωριανοί, την ιδέα για την ανακήρυξη του Αγίου ως προστάτη της Προεδρικής Φρουράς την έριξε πρώτος στο τραπέζι ένας συγχωριανός μας, ο αείμνηστος Μιμιλίδης Θεόδωρος, ο οποίος λείπει από κοντά μας. Στη συνέχεια, ο Χλωρός Βασίλης, ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να είναι σήμερα εδώ, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Όταν επισκέφθηκε σαν νεαρός έβλεπε στο χωριό, είδε την εικόνα του Αγίου, προσκύνησε το Ιερό Κλείψανο, προσευχήθηκε και... Κοντά στο μικρόφωνο. Και στη συνέχεια τον αξίωσε ο Άγιος να υπηρετήσει ως εύζωνα στην Προεδρική Φρουρά. Και εκεί έριξε και αυτό στην ιδέα να προχωρήσουμε στην ανακήρυξη του Αγίου επίσημα πλέον με προεδρικό διάταγμα ως προστάτης της Προεδρικής Φρουράς. Θα ήθελα, σεβασμιότατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα και κύριε Δήμαρχε, να σας διαβιβάσω τις ευχές για καλή χρονιά και πρόοδο στον τόπο μας από την αντίπερα όφη, από τον πρόεδρο της Κομιτείας του Τσινέ Καρακολάρ, του Ταϊφούν Σαχίν, ο οποίος κατάγεται από το χωριό μας, καθώς επίσης και από τον Δήμαρχο του Μουρσαλή, του Αιδινίου,
ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί τα Γρεβενά, χώρο καταγωγής των παππούδων τους, οι οποίοι έφυγαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 24 από εδώ. Το Μουρσαλή είναι μια κομμόπολη 5.500 κατοίκων όπου ζουν όλοι οι Γρεβενιώτες. Μιλούν όλοι ελληνικά και από τον Μάρτιο ξεκινάει η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο τους, στα δημοτικά του σχολεία. Διαβάζω τις ευχές τους πρόσφατες. Θα μας επισκεφθούν τον Μάιο και θα θέλαμε να τους δεχτείτε, γιατί θέλουν να αδελφοποιήσουν το Μουρσαλή με την πόλη των Γρεβενών, την πόλη, την πρωτεύουσα του νομού Γρεβενών, από όπου κατάγονται οι παππούδες τους. Τις ευχές τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή γιατί που με τιμήσατε στον τόπο που γεννήθηκα, που μεγάλωσα και μεγαλουχήθηκα με τις αρχές αυτές που πήρα από τους γονείς μου, από τους δασκάλους μου, από τους πνευματικούς πατέρες του τόπου. Και εύχομαι σε όλους σας ο Άγιος να μας προστατεύει για ό,τι καλό και καλύτερο για τον τόπο μας και καλή μας χρονιά. Χρόνια πολλά και από μένα σε όλους σας, καλή χρονιά. Απλώς δεσμεύομαι ότι αυτή την αποστολή του Δημάρχου και των Λεωπολίμων θα αναλάβει ο Δήμος τη φιλοξενία τους όσες μέρες και μείνουν στα Γρεβενά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εν συντομία, αισθάνομαι από καρδιάς την ανάγκη να ευχαριστήσω το Δήμαρχο και το Δήμο Γρεβενών για την καθαριότητα που έγινε στους δρόμους και για τη θέρμανση εδώ πέρα, γιατί όπως ξέρετε καιρούς χαλεπούς διανύουμε, τα οικονομικά δεν είναι καλά, πετρέλαια είναι ακριβά, αλλά χάρη στις ενέργειες του Δήμου λίγο ζεστάθηκε τουλάχιστον η αίθουσα. Το συνεταιρισμό γυναικών για την οργάνωση της δεξίωσης που μετά το πέρας της εκδήλωσης θα σας προσφέρουν εκεί έξω. Κάθε χρόνο οι γυναίκες του συνεταιρισμού είναι παρούσες σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο σήμερα αλλά και αύριο θα είναι. Τους εθελοντές που δούλεψαν για να καθαριστούν όλοι οι δρόμοι προάβλιο εκκλησίας κλπ. Και πρώτον τον Νίκο τον Ατσελίδη, γιατί 4 μέρες τον έβλεπα συνεχώς με ένα φτιάρι στα χέρια και μια τσάπα. Το Βασίλη Ανδρέ, παρόλο που με παρεκάλεσε να μην το αναφέρω, αποτελεί σίγουρα παράδειγμα προς μίμηση. Ο Νίκος Ατσελίδης διετέλεσε και πρόεδρος στην αδελφότητα και έχει προσφέρει τα μάλα. Το Βασίλη Ανδρεάδη, τον Αβραάμ Ανδρεάδη, τον Βασίλειο Κουικίδη, την Ειρήνη Καλέσογλου, τη Δήμητρα Βλάχου, τον Κλέαρχο Ελευθεριάδη, τον Θήμιο Σαράντη και αν είναι και κάποιος άλλος που δεν έχω ενημέρωση που ξεχνώ, να με συγχωρέσετε πάρα πολύ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το Φυτώριο Γεωργιάδη στο Πιλωρί Κοζάνης, διότι μας προσέφερε τα λουλούδια για το οικόπεδο εκεί πέρα που βρίσκεται το σπίτι του Αγίου, που φυτεύουμε κάθε άνοιξη και καλοκαίρι για να είναι λίγο όμορφο όσο γίνεται. Τώρα, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην κύρια εκδήλωση που είναι η ομιλία. Η ομιλία του σεβαστού πατέρα Αυγουστίνου, τον οποίο τον σέβομαι ιδιαιτέρως γιατί τον γνωρίζω πολλά χρόνια από την Κοζάνη και είναι μεγάλη ευλογία θεωρώ που είναι και αυτός όπως όλοι μας εδώ μαζί μας, οι πνευματικοί πατέρες εννοώ. Ο πατέρας Αυγουστίνος Μύρου γεννήθηκε το 1952 στο δημοτικό διαμέρισμα Παλαιοβράτσανο του Δήμου Βελμεντού του νομού Κοζάνης. Είναι γιος ιερέως. Σπούδασε θεολογία και στη συνέχεια φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στη βιβλική και πατερική θεολογία στο Πανεπιστήμιο Durham της Αγγλίας, από όπου έλαβε το Master of Arts, ενώ από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα. Παρακολούθησε σειρά θεολογικών μαθημάτων σε ειδικό σεμινάριο στο Pittsburgh της Αμερικής.
συνέγραψε θεολογικά, επιστημονικά, ιστορικά, αντιαιρετικά και επικοδομητικά άρθρα και βιβλία, μερικά από τα οποία μεταφράστηκαν σε ξένες γλώσσες, ενώ πολλά άρθρα του δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά και εφημερίδες. Μετέφρασε βιβλία για την Ορθοδοξία, γραμμένα από πρώην Προτεστάντες, οι οποίοι έγιναν Ορθόδοξοι. Διατηρεί επί μίαν και πλέον δεκαετία εκπομπή σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι της Κοζάνης, δεν χρειάζεται να πούμε για διαφήμιση, κάθε Κυριακή άμα ψάξετε το απόγευμα στα κανάλια θα δείτε ομιλία του πατέρα Αυγουστίνου, στην οποία ασχολείται με θέματα θεολογικά, σε αυτήν την εκπομπή δηλαδή, εκκλησιαστικά, κοινωνικά και ιστορικά. Έλαβε μέρος σε διορθόδοξα θεολογικά και επιστημονικά συνέδρια και εισηγήθηκε ανάλογα θέματα. Παρέμεινε επί εξάμεινο στην Ιερά Μονή Γρηγορίου του Αγίου Όρους, κοντά στο μακαριστό καθηγούμενο πατέρα Γεώργιο Καψάνη, προετοιμαζόμενος για την χειροτονία του. Κατά τη χειροτονία του έλαβε το όνομα του μακαριστού πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου, Καντιώτη, με τον οποίο συνδεόταν από τα μαθητικά του χρόνια. Ανήγειρε εκ θεμελίων σε πατρικό του κτήμα την Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου, στην οποία τοποθετήθηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Παύλο Κοζάνης, κύριο Παύλο ως Ηγουμενέων. Σήμερα διακονεί στην Ιερά Μετρόπολη Σεβίων και Κοζάνης ως Ιεροκήρυξ, εξομολόγος, πνευματικός, Ηγουμενέων και επιπλέον ως Γενικός Υπεύθυνος για την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Εκφράστηκαν οι επιθυμίες από πολλούς χωριανούς μας να επισκεφτούμε το μοναστήρι στο Παλαιογράτσανο. Ελπίζουμε την άνοιξη να μπορέσουμε να σας επισκεφτούμε εκεί, πάτερ. Λοιπόν, παρακαλώ. Σεβασμιότατε Δέσποτα, Μητροπολίτη Αγρεβενών, κύριε Δαβίδ, σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρώην Περιφερειάρχα Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Πρόεδρε της Αδελφότητος των Απανταχού Αγιοργητών, ο Νεομάρτης Γεώργιος και αγαπητοί μου αδελφοί, ευλογώ και ευχαριστώ τον Άγιο Θεό που με αξιώνει να βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας και να απευθύνω στην πνευματική αυτή εκδήλωση λόγων εορταστικό. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά τους εκτός σας ποιμενάρχη, κύριο Δαβίδ, για την ευλογία του να ομιλήσω εδώ στην Ιερά του Μητρόπολη και ύστερα τον αγαπητό Στέλιο Κοντίτσα, ο οποίος είχε τη σκέψη να με προσκαλέσετε για να συμμετάσχω στις καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις. Όπως ήδη γνωρίζετε, είμαι προσκεκλημένος να ομιλήσω στην αγάπη σας απόψε για τους Αγίους, ένας από τους οποίους είναι και ο τιμόμενος σήμερα συμπατριώτης σας, ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτης, ο εξωφορείου τούτου καταγόμενος και εν Ιωαννίνης μαρτυρής σας. Και πιο συγκεκριμένα, θα μιλήσω για το προνόμιο να έχουμε Αγίους. Προνόμιο να έχουμε Αγίους. Γιατί? Διότι δεν έχουν όλοι Αγίους. Ούτε όσοι ονομάζονται χριστιανοί δεν έχουν Αγίους, όπως εκείνοι που ανήκουν στις ποικιλώνυμες αιρέσεις του Προτεσταντισμού. Δεν υπάρχουν Άγιοι στους Προτεστάντες. Ακόμη και εκείνοι από τους αιρετικούς που λένε ότι έχουν Αγίους, όπως είναι οι Παπικοί, δεν έχουν Αγίους όπως τους έχει και όπως τους είχε από πάντα η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σε εμάς τους Ορθοδόξους, εκείνοι που περισσότερο από όλους μας θυμίζουν στον καθημερινό μας βίο το Θεό, την πίστη μας, είναι οι Άγιοι. Όπου κι αν πάμε, από όπου κι αν περάσουμε, θα αντικρίσουμε μπροστά μας αμέτρητους ναούς, καθεδρικούς ναούς, ενωριακούς, μοναστηριακούς, παρεκκλήσια και ακόμη εξωκλήσια γύρω από τα χωριά και τις πολιτείες μας,
κι άλλα σκαρφαλωμένα πάνω στις βουνοκορφές, κοντά σε πηγές, σε αγροτικούς δρόμους, σε παραλίες και σε νησιά. Μαζί με τους ναούς, ατέλειωτες είναι οι γιορτές και τα πανηγύρια των Αγίων. Δεν υπάρχει μέρα του χρόνου που χωρίς γιορτή Αγίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγεται για την Έγινα, εκεί στον τόπο του Αγίου Νεκταρίου, που υπάρχουν, λέγει, 365 εξοπλίσια, ώστε κάθε μέρα να μπορεί να τιμάται σε ένα εξοπλίσιο και ένας Άγιος. Τους Αγίους μας τους θυμίζουν τόποι της πατρίδος μας, εκεί που γεννήθηκαν, που περπάτησαν, που πέρασαν μέρος από το βίο τους, όπως είναι ο ευλογημένος αυτός οικισμός του τσουρπλίου του Αγίου Γεωργίου Πρεβενών. Όλα στην καθημερινή μας ζωή μας θυμίζουν τους Αγίους οι εικόνες και τα εικονοστάσια στα σπίτια μας, μαζί με τα αναμένα καντήλια, τα κεριά και το θυμιατήρι, μαζί με το λιβάνι, τα βαπτιστικά μας ονόματα, Γεώργιος, Ιωάννης, Αθανάσιος, Ευθύμιος, Εκατερίνα, Βασιλική, Παρασκευή, Ελένη. Οι γιορτές των ονομάτων μας που συμπίπτουν με τις γιορτές των Αγίων, στις οποίες συμμετέχουμε και φιλούμε τις εικόνες τους, τα άγγελοι ψανά τους, τελούμε την αρτοκλασία και ακούμε το συναξάρι και σιγοψέρνουμε τα πολιτήκια τους. Και μόνον για το ότι στις μέρες μας η ξενόφερτη γιορτή των γενεθλίων εκτοπίζει τη γιορτή των Αγίων από εμάς και από τα παιδιά μας, δείχνει πόσο αντίθετη είναι με την ορθόδοξη παράδοση αυτή η οποία έχει συνδέσει με εορτασμό με τη Θεία Λειτουργία. Για την τιμή των Αγίων, αλλά και για το δικό μας εορτασμό, δεν υπάρχει καλύτερος και τελειότερος τρόπος από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Διότι σε κάθε Θεία Λειτουργία συμμετέχουν όλοι οι Άγιοι. Αυτό φαίνεται καθαρά σε διάφορα σημεία της Θείας Λειτουργίας, θα αναφερθώ σε ένα μόνο. Μετά από την επίκληση και τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο λειτουργός συνεχίζει με την ευχή. «Έτι προσφερομένσι τάφτην την λατρείαν, υπέρ των εμπίστεων απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών κλπ». Τελούμε δηλαδή τη Θεία Λειτουργία, την ανέμαχτη αυτή θυσία για όλους τους Αγίους, όλων των αιώνων, μέχρι και των ημερών μας. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο μακαριστός Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος, η ευχή αυτή στο σημείο αυτό ομοιάζει με ένα πνευματικό προσκλητήριο στο οποίο όλοι οι Άγιοι δηλώνουν παρόν. Γράφει πολύ χαρακτηριστικά στις στρατιωτικές τελετές, λέγει, όταν γίνεται προσκλητήριο των πεσόντων, ένας φωνάζει με τη σειρά τα ονόματα και ένας άλλος απαντά, «Απών, έπεσεν υπέρ πατρίδος». Στην Εκκλησία δεν υπάρχουν απώντες, γιατί δεν υπάρχουν νεκροί. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός βεβαιώνει ότι ουκ έστειν ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Γιατί όμως έχουμε τόσο πλούσια και τόσο συχνή αναφορά των Αγίων στον καθημερινό μας βίο? Γιατί τους συναντούμε σε κάθε βήμα μας? Γιατί η μνήμη του ονόματος σφραγίζει την κάθε μέρα που ζούμε? Ασφαλώς όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Ό,τι έχει καθιερωθεί στην Εκκλησία εκφράζει την ουσία, την πραγματικότητα, την αλήθειά της. Και μια από τις βασικές αλήθειες είναι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία των Αγίων. Αν τους αφαιρέσουμε από αυτήν, υφτωχαίνουμε δραματικά. Εδώ όμως είναι καιρός να διεισδύσουμε βαθύτερα και να εξηγήσουμε θεολογικά τι είναι αυτοί οι Άγιοι και πώς μπορούμε να τους αξιολογήσουμε και ποια είναι η προσφορά τους. Τι είναι λοιπόν οι Άγιοι? Θα το πω με κάποιες εικόνες. Οι Άγιοι πρωτίστως είναι τα κάτοπτρα του Ενδριάδη Θεού, καθρέφτες δηλαδή του Τριαδικού Θεού. Ότι οι Άγιοι έχουν σχέση με τον Θεό τον Τριτριάδη. Οι Άγιοι δεν είναι από μόνοι τους Άγιοι. Είναι Άγιοι επειδή συνδέονται με τον απόλυτα Άγιο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.
Ο Τριαδικός Θεός είναι η πηγή της αγιότητος. Ας θυμηθούμε εκείνο το θαυμαστό όραμα του προφήτου Ισαΐα, όπου είδε ανοιγμένους τους ουρανούς μία μεγαλοπρεπή εικόνα να κάθεται εκεί ο ίδιος ο Θεός σε υπερυψωμένο θρόνο και γύρω του τα σεραφείμ με 6 τέργες το καθένα, με τις 2 κάλυπτα το πρόσωπό τους, με τις 2 τα πόδια τους και με τις άλλες 2 πτερούγες πετούσαν γύρω από το θρόνο του Θεού και έψαλαν τι? Άγιος, 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 Κύριος Σαββαόθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την αλήθεια, είναι εύκολο το παράδειγμα αυτό του ηλίου και των πλανητών. Όπως ο ήλιος είναι αυτόφωτο αστέρι και γύρω από αυτόν περιφέρονται οι πλανήτες που είναι ετερόφωτα αστέρια, παίρνουν δηλαδή το φως από τον ήλιο. Έτσι περίπου είναι μια εικόνα είναι αυτή για να δούμε ο Θεός είναι ο αυτοάγιος, αυτός που έχει από μόνος του την αγιότητα. Και οι άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι περιφέρονται γύρω από το Θεό και παίρνουν την αγιότητα από το Θεό. Η αγιότητα είναι η δόξα του Θεού, όπως είναι η δόξα από το φως του ηλίου. Οι άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τη δόξα του Θεού, όπως οι φυσικοί καθρέφτες αντικατοπτρίζουν τη δόξα του φωτός του ηλίου. Γι' αυτό και τους Αγίους τους εικονογραφούμε, τους αγιογραφούμε στις εικόνες με το φωτοστέφανο, για να δείξουμε ότι έλαβαν και εκπέμπουν αυτού το φως της δόξης του Θεού. Το δεύτερο γνώρισμα των Αγίων είναι ότι συνδέονται άμεσα με την Εκκλησία. Άγιοι γίνονται και υπάρχουν μόνο μέσα στην Εκκλησία. Ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε στις ακαδημίες, ούτε στις θρησκείες, ούτε στις εταιρείες, ούτε στα κόμματα, πουθενά αλλού. Το μοναδικό στον κόσμο εργαστήριο αγιότητος είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Έξω από αυτήν δεν υπάρχουν άλλοι. Μπορεί να υπάρχουν καλοί άνθρωποι, φιλάνθρωποι, ήρωες, όχι όμως άγιοι. Και αυτό θα προσπαθήσω λίγο περισσότερο να το εξηγήσω. Η αγιότητα δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα. Κανένας άνθρωπος, όσο κι αν προσπαθήσει, δεν μπορεί να γίνει άγιος από μόνος του. Η αγιότητα είναι δώρο του Θεού και περνά αποκλειστικά μέσα από το σώμα της Εκκλησίας. Η δική μας δυνατότητα είναι να είμαστε μέλη της Εκκλησίας και να δεχτούμε αυτή την αγιότητα που μας προσφέρει ο Θεός δι' της Εκκλησίας. Ο Πανάγαθος Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον πρίκησε με πολλά δώρα. Του έδωσε δε ανάμεσα στα άλλα, τα δώρα αυτά, τα έδωσε με 2 κυρίους τρόπους και 2 φορές. Τη μια φορά έδωσε δώρα στον άνθρωπο με τη δημιουργία. Όταν τον έπλασε τον άνθρωπο, του έδωσε τη σωματική διάβλαση, τη ζωή, την ευφυΐα, τη δεξιοτυχνία, τη στοργή και τόσα άλλα. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι άνθρωποι που δεν ανήκουν στην Εκκλησία, που δεν είναι χριστιανοί, που είναι βουδιστές, ινδουιστές, μωαμεθανοί, άθεοι, ή να ανήκουν σε κάποιες αιρέσεις, μάρτυρες που είναι Ιεχωβά, πεντηκοστιανοί, και αυτοί να έχουν, να είναι καλοί άνθρωποι. Έχουν μέσα τους καλά σπέρματα από τη δημιουργία του Θεού. Από εκεί τα έχουν. Όταν ήμουν στην Αγγλία και συνάντουσα εκεί ανθρώπους που ήταν στις διάφορες αιρέσεις, έβλεπα μία καλοσύνη, μία προσφορά, εξυπηρετικότητα που με εντυπωσίαζε. Και προσπαθούσα να λύσω αυτό το πρόβλημα. Και το έλυσα όταν διαβάζοντας τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Είδα να κάνω αυτήν ακριβώς τη διάκριση. Με την αναδημιουργία, με αυτό δηλαδή που έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός έκανε καινούργια δημιουργία. Ήρθε ως Θεός, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και έφτιαξε μια καινούργια δημιουργία. Με αυτήν, όσοι συμμετέχουν στο σώμα του Χριστού, μπαίνουν σε αυτή την καινούργια δημιουργία. Σε αυτήν λοιπόν την καινούργια δημιουργία έδωσε ο Χριστός τα άλλα χαρίσματα, τα πνευματικά και ανάμεσα σε αυτά και την αγιότητα. Όποιος συμμετέχει σωστά και αληθινά στο σώμα της Εκκλησίας
Είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να λάβει την αγιότητα. Και κάθε χριστιανός αγιάζεται, αλλά αγιάζεται ανάλογα με την προαίρεσή του. Όσο περισσότερο αγαπά το Θεό και την Εκκλησία, όσο προτιμότατα εκτελεί τις εντολές του Θεού, τόσο περισσότερο γεμίζει με τη χάρη της αγιότητας. Έτσι, ανάμεσα σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας υπάρχουν και μερικά τα οποία με την άσκηση και με την θέλησή τους προσήλκησαν μεγαλύτερη χάρη αγιότητος και αποτελούν αυτοί σταθερά σημεία μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και είναι παραδείγματα για όλους εμάς. Τους βλέπουμε, αυτούς τους Αγίους, τους γνωστούς και τους ονομαστούς και παίρνουμε παράδειγμα από αυτούς. Αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας δεν έχουν καμία στην ουσία του σχέση με τους ονομαζομένους Αγίους των αιρετικών, των παπικών που έχουν, λένε πως έχουν Αγίους, όπως ακούτε για τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, Αγία Θερεσία, τον Άγιο Στέφινα της κλπ. Πολύ δε περισσότερο, οι Άγιοι της Εκκλησίας δεν έχουν σχέση με τα λεγόμενα ιερά πρόσωπα των διαφόρων θρησκειών, τον Μωάμεθ, τον Βούδα, τον Λούθερ Κίνγκ, τον Γκάντι, διότι όλοι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την Αγία και Αποστολική Εκκλησία. Πολύ πιθανόν κάποιοι από αυτούς να είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αγωνιστοί για τη δικαιοσύνη, για την ειρήνη, για την ευημερία των ανθρώπων και κάποιοι από αυτούς μάλιστα να θυσιάζονται κιόλας, να θυσιάστηκαν, αλλά δεν είναι Άγιοι, διότι όντες εκτός της Εκκλησίας δεν μπορούν να μετέχουν της αγιότητος του αληθινού Θεού. Γι' αυτό αποτελεί σκάνδαλο μεγάλο η παράθεση όλων αυτών δίπλα στους αληθινούς Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας χωρίς καμία διάκριση. Αυτό που γίνεται στα θλιβερά βιβλία των θρησκευτικών, τα νέα βιβλία των θρησκευτικών τα οποία ακόμη διδάσκονται στα σχολεία μας. Εμείς παρακολουθούμε τους Ορθοδόξους Αγίους. Βλέπουμε τον ίδιο το μοναδικό Άγιο, τον Ιησού Χριστό και συνδεόμαστε με το σώμα και με την Εκκλησία που είναι μία και Αγία. Τι μας προσφέρουν οι Άγιοι? Είναι ώρα να αναφερθώ και σε αυτό το ερώτημα. Οι Άγιοι πρώτα-πρώτα ερμηνεύουν αυθεντικά το Ευαγγέλιο και μας το παραδίδουν ζωντανό και πρακτικά. Το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας δεν είναι νεκρό γράμμα. Είναι η αποτύπωση της αληθινής ζωής, της Βασιλείας του Θεού. Δέχω κάτι ως παράδειγμα. Φανταστείτε μία άγνωστη χώρα που δεν τη γνωρίζουμε. Και κάποιοι πήγαν εκεί και σχημάτισαν, έφτιαξαν ένα χάρτη. Και αυτόν τον χάρτη τον παίρνουμε για να μάθουμε για αυτή τη χώρα. Και κάποιοι με το χάρτη αυτό φτάνουν κοντά σε αυτή τη χώρα. Όταν δεν ξέρει κανείς να διαβάσει το χάρτη, όταν δεν έχει τους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν εκεί, έχουν την εμπειρία, μπορεί στο χάρτη να κάνουν λάθη, να δουν γραμμές που σημειώνονται οι δρόμοι, να τα θεωρήσουν ποτάμια και τα ποτάμια δρόμους. Έτσι ακριβώς γίνεται και με την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή είναι ο χάρτης της Βασιλείας του Θεού, αλλά κανείς δεν τον γνωρίζει. Και αυτοί που τον γνωρίζουν, αυτοί που έχουν την εμπειρία, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Έτσι μας βοηθούν οι Άγιοι να ερμηνεύσουμε το γραπτό Ευαγγέλιο, το οποίο συμφωνεί με τη ζωή των Αγίων. Ή καλύτερα, η ζωή των Αγίων συμφωνεί με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όλοι οι Άγιοι, αν τους εξετάσουμε, έχουν την ίδια πίστη, άσχετα αν έζησαν σε διαφορετικούς αιώνες και σε διαφορετικούς τόπους. Έχουν το ίδιο φρόνημα, την ίδια ηθική ζωή. Ο καθένας βέβαια διακρίνεται ιδιαίτερα για κάποιο τομέα του πνευματικού αγώνα, στον τρόπο, στην ένταση της πίστεως και της χριστιανικής ζωής. Αλλά η πίστη και το χριστιανικό ήθος όλων των Αγίων είναι απαράλλακτα ίδια, όπως τα αποκάλυψε και τα παρέδωκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Οι βίοι των Αγίων διατηρούν και παραδίδουν ζωντανή την αληθινή πίστη του Χριστού. Όλες οι αλήθειες που αποκάλυψε ο Χριστός περιέχονται στο Ευαγγέλιο και βιώθηκαν από τους Αγίους στην καθημερινή τους τη ζωή. Αλήθεια για την Αγία Τριάδα, για τη Θεότητα του Χριστού, για το θάνατο, για την Ανάσταση, για την κόλαση, για τον Παράδεισο. Είναι τόσο στερεωμένα όλα αυτά μέσα στη ζωή
και στο φρόνημα των Αγίων, ώστε προτιμούν να πεθάνουν με βασανιστήρια παρά να τα αρνηθούν. Ένα δεύτερο σημείο, ιδιαίτερα επίσης σημαντικό, είναι ότι οι Άγιοι αγιάζουν το βίο μας. Ο μικρός αυτός και γεμάτος περιπέτειες βίος μας έχει δύο βασικές συντεταγμένες. Ποιες είναι οι συντεταγμένες του βίου μας? Ο τόπος και ο χρόνος. Μπορούμε να έχουμε ζωή αν δεν πατούμε κάπου. Μπορούμε να έχουμε ζωή αν πατούμε και δεν κινούμαστε. Είμαστε ακίνητοι? Όχι. Άρα ο τόπος και ο χρόνος είναι οι βασικές παράμετροι για το βίο μας τούτον. Και όλοι μας έχουμε ζωή τότε μόνο. Και τα δυο αυτά μεγέθη, και ο τόπος και ο χρόνος, είναι δημιουργήματα του Θεού. Ο Χριστός με την ενανθρώπιση Του μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, πάτησε πάνω στον τόπο μας και μπήκε μέσα στον χρόνο μας και αγίασε και τα δυο. Η Εκκλησία που συνεχίζει το έργο του Χριστού συνεχίζει να αγιάζει τον τόπο και τον χρόνο. Οι Άγιοι γιορτάζουν, αγιάζουν κάθε τόπο με τον οποίο συνδέονται. Εκεί που περπάτησαν, που φυλακίστηκαν, εκεί που έχουν αποτεθεί τα ιερά τους λείψανα, όπου έγιναν ιεροί να είχε προσκυνήματα. Αρκεί να σκεφτούμε το Άγιον Όρος, το νησί της Τίνου, τη Μυτιλήνη, την Έγινα, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, το Προκόπη της Ευβοίας, όπου φυλάσσονται ολόσωμα σκηνώματα Αγίων, ακόμη το Μίλεση της Αττικής, τη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, τα μοναστήρια του Αγίου Κωσίου Δαβίδ στην Εύβοια, το νησί της Πάτμου, όπου φυλάσσονται τα αγιασμένα σκηνώματα των συγχρόνων μας Αγίων Πορφυρίου, Παϊσίου, Ιακώβου και Αμφιλοχίου. Αρκεί να σκεφτούμε τους τόπους της πατρίδος μας, που είναι αιματοβαμμένοι με το μαρτυρικό αίμα αμέτρητων Αγίων, και θα αισθανθούμε ρίγος από τα αγιασμένα αυτά κόμματα και θα σκεφτόμαστε τι αποφάσεις θα παίρνουμε για την πατρίδα μας όταν έχουμε αυτή τη σκέψη. Το ίδιο συμβαίνει και με τον χρόνο. Κάθε μέρα είναι και η γιορτή κάποιου Αγίου. Κάθε μέρα χτυπάει καμπάνα για τον Εσπερινό, για τον Όρθρο, για την Θεία Λειτουργία, που γίνονται αφορμή για την τιμή του Αγίου. Στα παλιότερα χρόνια, θα τα θυμάστε όσοι ζήσατε σε χωριά, οι ζευγάδες, μόλις άκουγαν την καμπάνα του Εσπερινού, σταματούσαν, σταυροκοπιόντουσαν. Το ίδιο έκαναν και οι γυναίκες που έπλεκαν. Άφηναν το πλέξιμο, την ανέμη, σηκώνονταν, έκαναν το σταυρό τους, άναβαν το καντήλι στο εικονοστάσιο του σπιτιού. Τη μέρα της γιορτής πήγαιναν στην εκκλησιά το πρόσφορο, τη λειτουργιά, εκκλησιάζονταν, γέμιζαν από τη χάρη του Θεού, από τον αγιασμό και ξαναγύριζαν στα σπίτια τους για να συνεχίσουν τη δύσκολη μεν, αλλά αγιασμένη ζωή τους. Ατέλειωτες οι γιορτές των Αγίων, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Προδρόμου, του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Μαξίμου, του Αγίου Γρηγορίου, για να αναφέρω μερικές από αυτές που τιμούμε τους Αγίους με τις γιορτές τους αυτόν τον μήνα που περνούμε. Είναι απαραίτητο εδώ να προσθέσω ότι είναι αμέτρητες και ανεκτήμητες και οι εγκόσμιες άλλες ευεργεσίες που μας προσφέρουν οι Άγιοι. Θα υπενθυμίσω τη σωτηρία της Κωνσταντινούπολης πολλές φορές με την επέμβαση της Παναγίας, όπως εκείνη στην πολιορκία των Αβάρων, τη σωτηρία του Ορχομενού στη Βιωτία, πάλι από την Παναγία στη γερμανική κατοχή, τη σωτηρία των Φιλιατρών από τον Άγιο Χαράλαμπο, της Κερκύρας από τον Άγιο Σπυρίδωνα, της Κοζάνης από τον Άγιο Νικόλαο, τόσο στην κατοχή, θα ξέρουν όσοι ζουν στην Κοζάνη, και όσο και στον σεισμό του 1995. Είναι αμέτρητα τα παραδείγματα ευεργεσιών των Αγίων. Φτάνει να διαβάσει κανείς για τα θαύματα της Παναγίας της Τίνου, των ταξιαρχών του Αγίου Ραφαήλ της Μυτιλήνης, του Αγίου Νεκταρίου της Αιγίνης, του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης και την προσφορά του Αγίου Κοσμά. Τέλος, οι Άγιοι αποτελούν τα σταθερά, αδέκαστα και ακριβή κριτήρια των χριστιανών. Ένα άλλο σημείο, ιδιαίτερα σημαντικό. Κάθε μέρα του βίου μας, όλοι μας, ιδιαίτερα όσοι έχουν υπεύθυνες θέσεις, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλά διλήμματα. Ιδιαίτερα στις μέρες μας
που βομβαρδιζόμαστε κυριολεκτικά από αμέτρητες πληροφορίες, αλλά και από προκλητικές θέσεις. Πώς θα κρίνουμε τα γεγονότα, τι θέση θα πάρουμε, με ποιο κριτήριο θα κρίνουμε, που θα βάλουμε την υπογραφή μας, με την ανθρώπινη λογική θα κινηθούμε. Μα αυτή δεν είναι σταθερή, μεταβάλλεται, επηρεάζεται και είναι διαφορετική σε κάθε άνθρωπο. Θα ακούσουμε και θα ταυτιστούμε με αυτούς που εμφανίζονται συχνά και επηρεάζουν την κοινή γνώμη, σαν τις γνώμες αυτές των λεγόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων στην τελευταία. Αυτοί οι περισσότεροι εξυπηρετούν κάποιους εφήμερους σκοπούς, κάποια ανθρώπινα συμφέροντα, απτά παραδείγματα, νομοθετήματα για την αλλαγή φύλου, για την κάψη των νεκρών, για την βλασφημία των θείων, για τη διευκόλυνση της λαθρομετανάστευσης, για το ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας ή ακόμη για την προβολή του θρησκευτικού συγκριτισμού. Τι να πει κανείς για το πολύ πρόσφατο γεγονός, για την απόφαση να κατέβουν από τους χώρους του μετρό στην Αθήνα οι αφίσες που ευγενικά υπενθύμιζαν την ανάγκη προστασίας του αγέννητου και απροστάτευτου παιδιού, όταν κατά κόρο διαφημίζονται οι παρελάσεις των ομοφυλοφίλων με ειδική μάλιστα πρωταγώγηση της Βουλής των Ελλήνων. Μπορεί η κρίση του χριστιανού να ταυτιστεί με οποιαδήποτε εγκόσμια συμφέροντα, με τη λεγόμενη πολιτική ορθότητα? Ασφαλώς όχι. Και τότε τι κάνουμε? Οι πιστοί έχουμε ως κριτήρια για την οποιαδήποτε κρίση μας αυτούς που έχουν απαλλαγή από δεσμεύσεις, αυτούς που άφησαν το φως της Θείας Χάριτος να λάμψει μέσα τους και να καθαρίσει από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, αυτούς που ξεπέρασαν τα πάθη και τις επιθυμίες τις ανθρώπινες και βλέπουν με τα μάτια του Θεού, αυτούς που ταύτισαν το θέλημά τους με το θέλημα του Θεού. Ο αληθινός χριστιανός, όταν κρίνει και όταν αποφασίζει, προσπαθεί να μιμηθεί τους Αγίους, διότι αυτοί είναι τα αδέκαστα κριτήρια. Οι Ορθόδοξοι, οι πιστοί, έχουμε ενώπιό μας τα τέλεια πρότυπα για να παραδειγματιστούμε. Η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει τους Αγίους ως παραδείγματα για να τους μιμηθούμε στον αγώνα κατά των παθών, στην υπομονή, στην ανδρεία, στην πίστη, στην ταπείνωση, στην αγάπη. Σκοπός της Εκκλησίας είναι να μας δείξει έμπρακτα πώς μπορούμε να φτάσουμε στον κύριο στόχο μας, που είναι ο αγιασμός και η θέωση. Οι βίοι των Αγίων μας παραδίδουν το γνήσιο εκκλησιαστικό είδος, τον ορθόδοξο τρόπο ζωής. Μας μαθαίνουν ότι οι πηγές των αληθινών αρετών είναι τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, διότι με τη Θεία Χάρη τρέφονται και αυξάνουν οι αρετές αυτές. Μας δείχνουν το σωστό δρόμο για να απολαύσουμε αυτά που βαθιά ποθεί η ψυχή μας, για να αντιμετωπίσουμε σωστά όλες τις αντίξωες συνθήκες και περιστάσεις που συναντούμε στον πολύπαθο βίο μας. Αξίζει εδώ να μεταφέρω κάποιες σκέψεις του Αγίου πλέον Πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Σε αυτούς, λέγει ο μεγάλος αυτός θεολόγος και Άγιος της Εκκλησίας μας, σε αυτούς τους βίους των Αγίων μπορεί να βρει κανείς όλα όσα χρειάζεται για σε μια ψυχή διψασμένη για την αιώνια δικαιοσύνη και την αιώνια αλήθεια. Εάν διψάς για την πίστη, θα την βρεις πλούσια στους βίους των Αγίων. Θα φορτάσει την ψυχή σου με τροφή για την οποία ποτέ δεν θα ξαναπεινάσεις. Εάν ποθείς την αγάπη, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την πραότητα, τη μετάνοια, την προσευχή, την οποιαδήποτε αρετή, θα την βρεις στους βίους των Αγίων με ένα πλήθος από παραδείγματα. Εάν περνάς μαρτύρια για την πίστη του Χριστού, οι βίοι των Αγίων θα σε παρηγορήσουν και θα σε ενθαρρύνουν, θα σε ενδυναμώσουν και θα σε αναπτυρώσουν, ώστε τα μαρτύρια σου να μεταβληθούν σε χαρά. Βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε πειρασμό, οι βίοι των Αγίων θα σε βοηθήσουν να νικήσεις και τώρα και πάντοτε. Εάν βρίσκεσαι εν μέσω ορατών εχθρών και διωκτών της Εκκλησίας του Χριστού, οι βίοι των Αγίων θα σου δώσουν το θάρρος και τη δύναμη της ομολογίας να ομολογείς χωρίς φόβο τον μόνο αληθινό Θεό. Υποφέροντας για τον Χριστό, θα αλλάζεις από χαρά, αισθανόμενος με όλο σου το ήλιο ότι η ζωή σου βρίσκεται στους ουρανούς, πέρα από τους πόρους τους θανάτου κρυμμένοι στον Χριστό. Είναι αυτό ακριβώς
που βίωσε ο Άγιος σας, ο Άγιος μας, ο νεομάρτης Γεώργιος, όπως διαβάζουμε στο Συναξάριο. Εκεί, στα Ιωάννινα, που βρέθηκε μετά από τα 8 του χρόνια, στις 12 Ιανουαρίου του 1838, ημέρα Τετάρτη, ο ίδιος ο Χότζας τον συκοφάντησε, που τον είχε ξανασυκοφαντήσει και από την αρχή, θα είπε ο Σεβασμιότατος με λίγα λόγια. Εκεί, μετά τον αραβόνα του, την πρώτη φορά αθώθηκε. Τη δεύτερη φορά, μετά από την γέννηση του παιδιού και από τη βάπτιση. Μόνο που είδε να βαπτίζει το παιδί, τον κατηγόρησαν ότι ενώ προηγουμένως ήταν Οθωμανός, τώρα είναι Χριστιανός, παντρεμένος με Χριστιανή, και ότι βάπτισε και το παιδί του χριστιανικά. Μπορείτε με τη σκέψη και τη φαντασία να γυρίσετε σε αυτό το κλίμα που μπορεί να έρθει μετά από κάμποσα χρόνια, δεν ξέρω πότε, και εδώ στην πατρίδα μας, να ζούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αφού τον συνέλαβαν, τον έκλεισαν στη φυλακή και τον πίεσαν να λαξοπιστήσει. Εκείνος όμως παρέμεινε αμετάπιστος, ομολογώντας ακατάπαυστα τη χριστιανική του πίστη. Ο κλήρος και ο λαός των Ιωαννίνων μάτια προσπάθησαν να προβάλλουν την δίκη, την άδικη απόφαση του Τούρκου. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Ιωακήμ ο Χίος, μόλις πληροφορήθηκε τα γεγονότα, πήγε στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τον Γεώργιο, αλλά ενώ πρόβαλε σοβαρά επιχειρήματα, κανένα από αυτά δεν έγινε δεκτό. Την επόμενη μέρα στο δικαστήριο προσπάθησαν να πείσουν τον Γεώργιο και πάλι να αλλαξοπιστήσει, προτείνοντάς του σημαντικές θέσεις και αξιώματα. Εκείνος εμένει στην πίστη του, ομολογώντας για μια ακόμη φορά: «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω». Τον μαστιγώνουν ανελαίητα, τον καίνε με βραστό λάδι και κερί, τον τρυπούν τα νύχια με ακίδες, βάζουν βαριά πέτρα στο σκήθος του, την οποία μόλις και μεταβία σηκώνουν 20 άνδρες. Ο Γεώργιος υπομένει γενναία, λέγοντας με απλότητα: «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω». Έτσι καλλιέργησαν το λαό μας, με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το παράδειγμα της θυσίας και με αυτό το φρόνημα. Η καταλυτική αυτή επίδραση της παρουσίας των Αγίων φαίνεται στο γεγονός ότι ο ελληνικός λαός αντέχει περισσότερο από κάθε άλλο λαό στις ατέλειωτες έξωθεν πιέσεις και παραμένει προσιλωμένος στις αξίες της παραδόσεώς του. Αυτό μαρτυρούν οι κατά καιρούς πανελλαδικές έρευνες που διενεργούνται για τις αξίες που καθορίζουν την ελληνική κοινωνία σήμερα. Το ότι οι Άγιοι της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας αποτελούν για μας μέλη στο προνόμιο, το διαπιστώνει κανείς όταν έχει την ευκαιρία να ζήσει σε τόπους όπου είναι άγνωστη η παρουσία των Αγίων. Όσο είμαστε εδώ, απολαμβάνουμε τις ευεργεσίες τους και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αξία τους, όπως δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αξία του ήλιου όταν βρισκόμαστε εδώ στην Ελλάδα. Έζησε στο εξωτερικό, σε τόπους και λαούς χωρίς Αγίους, χωρίς γιορτές, χωρίς ακολουθίες. Οι τόποι αυτοί μοιάζουν με την έρημο. Τότε συναισθάνθηκα καλύτερα την πολύτιμη κληρονομιά που μας άφησαν οι πατέρες μας, το ανεκτήμητο αυτό θησαυρό των Αγίων. Σεβασμιότατε, άρχοντες του λαού, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, θα σφραγίσω την ομιλία μου διαβάζοντας ένα απόσπασμα από το γράμμα μιας πρώην προτεστάντισσας από την Ταϊβάν, που μεταστράφηκε και έγινε Ορθόδοξη και πήρε το όνομα Πελαγία. Το επίθετο της γιου, Πελαγία γιου. Το έγραψε το γράμμα αυτό ύστερα από μια επίσκεψη στην πατρίδα μας στην Ελλάδα μετά από τη μεταστροφή της στην Ορθοδοξία. Είμαι Κινέζα, γεννήθηκα στην Ταϊβάν και το χριστιανικό όνομα είναι Πελαγία. Ήμουν προτεστάντισσα και χρειάστηκαν 5 χρόνια για να γνωρίσω και να γίνω Ορθόδοξη. Μου αρέσει να διαβάζω την Αγία Γραφή και από όλες τις εκδόσεις της στα Κινέζικα. Έχω επισκεφτεί την Ελλάδα και διαπίστωσα ότι είναι μια πολύ ξεχωριστή χώρα. Ταξιδεύοντας στην πατρίδα σας, πριν φτάσω ακόμη μέσα στο αεροπλάνο, διαπίστωσα πόσο διαφορετικοί είναι οι Έλληνες, πόσο ξένιαστα μιλούσαν, πώς γελούσαν και πώς χειροκροτούσαν τον πιλότο κατά την προσγείωση, πράγμα απίστευτο για μας τους Ασιάτες που είμαστε συντηρητικοί και δεν εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας. Στην Ελλάδα
επισκέφθηκα πολλές εκκλησίες, συμμετείχα στη Θεία Λειτουργία και όταν κοινωνούσα τα άκρατα μυστήρια έκλαιγα, παρόλο που δεν καταλάβαινα την ελληνική γλώσσα, γιατί η Ορθόδοξη πίστη είναι η ίδια. Θα ήθελα να ήμουν Ελληνίδα, να είχα γεννηθεί Ορθόδοξη, να μεταλάβαινα τη Θεία Κοινωνία και να φιλούσα τις Άγιες εικόνες από τα βρεφικά μου ακόμη χρόνια μέχρι το θάνατό μου. Κλαίω για μένα και τους συμπατριώτες μου, γιατί αντί της Θείας Κοινωνίας τρώμε και πίνουμε τα φαγητά των ειδώλων. Θα ήθελα να ήμουν Ελληνίδα για να γεμίζουν τα αυτιά μου από Αγίους ύμνους. Κλαίω για μένα και για τους συμπατριώτες μου που τα αυτιά μας είναι γεμάτα με ήχους από τις σούτρες και τα ουρλιαχτά των ειδώλων. Θα ήθελα να ήμουν Ελληνίδα για να οσφραίνω μετά τη γλυκιά ευωδία του Λιβανιού. Κλαίω για μένα και για τους συμπατριώτες μου που η όσφρησή μας είναι γεμάτη από καπνούς από τις θυσίες των ειδώλων. Θα ήθελα να ήμουν Ελληνίδα ώστε τα χέρια μου να αγγίζουν τις εικόνες, τα Άγια Λείψανα των Αγίων και να γεμίζουν από την αγάπη του Χριστού. Κλαίω για μένα και τους συμπατριώτες μου που τα χέρια μας αγγίζουν είδωλα, ειδωλότητα και αγκαλιάζουν το τίποτα. Θα ήθελα να ήμουν Ελληνίδα, να ανάβω λαμπάδες στο Χριστό, στην Παναγιά, στους Αγίους και όχι όπως εδώ που καίμε χρήματα για τα φαντάσματα. Θα ήθελα να ήμουν Ελληνίδα, ώστε να μπορώ να διαβάσω την Καινή Διαθήκη στο πρωτότυπο. Κλαίω για μένα και τους συμπατριώτες μου, γιατί έχουμε μάτια και όμως είμαστε τυφλοί. Θα ήθελα να ήμουν Ελληνίδα, για να μπορώ να βλέπω παντού τη χάρη του Θεού. Κλαίω για μένα και τους συμπατριώτες μου, γιατί βλέπουμε παντού ναούς ειδώλων. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, δόξα στον Άγιο Θεό, χίλιες φορές δόξα, που μας χάρισε το προνόμιο να έχουμε Αγίους, αληθινούς και γνήσιους Αγίους μέσα στην Ορθόδοξη πίστη και Εκκλησία, που μας κληροδότησαν οι πατέρες μας. Εμείς ας τους αγαπήσουμε με όλη μας την ψυχή, ας τους κάνουμε φίλους μας και ας τους μιμηθούμε για να έχουμε τις ευλογίες και τις πρεσβείες τους. Αμήν. Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας τον Πανοσιολογιότατο Πατέρα Αυγουστίνο για την πάρα πολύ γλαφυρή και επικοδομητική ομιλία που ακούσαμε. Να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου που ξέχασα στην αρχή να με συγχωρήσει, ο κύριος Μαρκόπουλος ο Στέλιος, που ήταν πρωτεργάτης με τη Μάνικα σήμερα στην καθαριότητα των δρόμων. Στέλιο, συγγνώμη. Ακολουθεί η δεξίωση. Θα μας δώσετε χαρά να πάρετε όλοι από τα εδέσματα που ετοίμασαν οι γυναίκες του συνεταιρισμού μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μου τιμήσατε με την παρουσία σας και λαμβήνατε την γιορτή μας όλοι.